Το πρώτο φεστιβάλ τουρισμού Θεσσαλονίκης είναι γεγονός. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πήρε την πρωτοβουλία και με τη στήριξη του Δήμου, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας, της ΔΕΘ και του Οργανισμού Λιμένος, έστησε μια μεγάλη τριήμερη γιορτή του τουρισμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι η κατάλληλη εποχή που σκοπός και στόχος αυτής της έκθεσης είναι να έρθουν οι Θεσσαλονικείς και οι Βορειοελλαδίτες να δουν πού μπορούν να πάνε μέσα στην οικονομική κρίση το καλοκαίρι για τις λίγες διακοπές τις οποίες έχουν ακόμα να κάνουν. Γι' αυτό το σκεπτικό είναι να το κάνουμε αυτή την εποχή, το Μάιο, που τον Ιούλιο σκεφτόμαστε να πάμε να ξεκουραστούμε κάπως, έστω και αυτή την εποχή που είναι πολύ δύσκολα για μας. Πρόκειται για μια έκθεση που θα δώσει την ευκαιρία στους εκθέτες να προβάλλουν τα τουριστικά τους προϊόντα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Παράλληλα με το εκθεσιακό κομμάτι θα διεξαχθούν διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο στη γωνιά αυτή του λιμανιού. Για μας το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στον τουρισμό, να αναδείξουμε τις ομορφιές όλης της Μακεδονίας και της Θράκης, της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα, και γι' αυτό το λόγο μέσω της σχετικής διεύθυνσης τουρισμού που έχουμε στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης ξεκινήσαμε μια σειρά δράσεων ιδιαίτερως σημαντικές, πάντοτε βέβαια σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού και με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Να καταλάβουμε ότι δεν είναι ανάγκη να φύγουμε στις διακοπές για κάποιο νησί, αλλά αρκεί να διαλέξουμε έναν από τους μαγικούς τόπους της Πιερίας, της Χαλκιδικής, της Πέλας, του Κιλκής, της Συμμαθίας και βέβαια των Σερών ή ακόμη και της Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε καταπληκτικές ακρογιαλιές και θάλασσες που μπορεί άνετα, στις οποίες μπορεί άνετα να κολυμπήσει κάποιος. Χαιρετίζοντας το φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης άφησε αιχμές για τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό της Θεσσαλονίκης, ενώ κάλεσε για πολλωστή φορά τα επιμελητήρια και τον Εμπορικό Σύλλογο να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κρατούν ανοιχτά τα καταστήματα το απόγευμα του Σαββάτου προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης. Δυστυχώς, ακόμα και φέτος, εκτός και αν γίνει κάτι τελευταία στιγμή, δεν έχουμε γραμμή για τα νησιά. Και δεν λέω για τα νησιά όλου του Αιγαίου, λέω για τα νησιά έστω του Βορείου Αιγαίου. Είχαμε τις προάλλες μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, νομίζω ότι και τον κύριο Γαράουλου, τον Υπουργό. Πρέπει κάτι να κάνουμε οπωσδήποτε για τα νησιά των Σποράδων. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα διοργανωθούν σημαντικές πολιτιστικές και γαστρονομικές εκδηλώσεις. Το πρώτο φεστιβάλ τουρισμού Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται στις 19 Μαΐου. Την Παρασκευή θα λειτουργήσει από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Το Σάββατο και την Κυριακή θα περιμένει τους επισκέπτες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.